Έφερετε με δαμέα Ρονάρο λέτσι με κανένας εγκληματίας. Τι συμβαίνει κύριε αστυνόμε, νόμισα πάμε τα ούλα. Όχι ακριβώς. Σήμερα το πρωί ο Παύλος Ευθυμίου εμετέφερε ένα σεβαστό ποσό από το λογαριασμό του στο λογαριασμό σας. Τι οικονομικές συναλλαγές έχετε μαζί. Είσαστε σοβαροί. Με ποιο δίκαιο παίρνετε έτσι πληροφορίες από την τράπεζα. Γνωρίζετε ότι όποιος παραβιάζει το τραπεζικό απόρριτο διώκεται. Γνωρίζετε και από νόμους κύριε Ιωάννου. Ηρωνεύκεστε με κύριε αστυνόμε. Θέλετε να απαντήσετε ή να φέρετε δικηγόρο. Δεν θέλω κανένα δικηγόρο. Εκτός αν είναι παράνομο να δανείζεις λεφτά σε ένα φίλο σου. Λοιπόν, για να τελειώνει το θέμα. Ο Παύλος Ευθυμίου είναι φίλος μου. Εδάνησα του κάποια χρήματα κάποια στιγμή που είχε οικονομικές δυσκολίες. Σήμερα λοιπόν επέστρεψε μου τα μισά. Και για να έχουμε καλό ερώτημα. Ο κύριος Παύλος Ευθυμίου έχει κανένα χαρτί που να λέει ότι σας χρωστά λεφτά. Είχα, αλλά έσχισα το. Φίλος μου, υπάρχει εμπιστοσύνη. Μάλιστα. Σε τέτοιους καιρούς και τόσο μεγάλων ποσών. Μπράβο, φιλίες. Θα μου πείτε επιτέλους, κύριε Ιωάννου, την αλήθεια. Και ένα χρόνο να μείνω δαμέ, τα ίδια θα σας λέω. Εδάνησα κάποια λεφτά του ανθρώπου, χωρίς κανένα χαρτί, χωρίς κανέναν τόκο και σήμερα επέστρεψε μου τα μισά. Πού είναι το περίεργο. Πολλά καλά. Θέλεις να φάεις τη κελές σου όμως. Να βγει αμέσως ένταλμα έρευνας στο σπίτι του Ανδρέα του Ιωάννου. Τι? Ένταλμα έρευνας για ποια κατηγορία? Για την κατηγορία της συνωμοσίας. Να είσαι το πολύ ρωτό. Παύλο, πού είσαι, Περιμένεις στην Αθηνά. Καλά κάνετε και κρύφηκεσαι. Ναι, ξέρω τα βουλά, ρε φίλε. Μόλις ήρθα από το τμήμα. Οι αστυνομικοί έκαναν έρευνα στο σπίτι μου. Φίλε, ευτυχώς δεν με ψάξα, γιατί είχα το 500 μου μότο και σε χτες πάνω μου. Επατήσαν την, γιατί τα σύρει ότι και αμυγμένος να είμαι, θα πάω στο τμήμα και κρατώ τα λεφτά πάνω μου. Αφού είναι και ο θελός που πια. Ναι, τα λεφτά που βρεθήκαν είναι που τα λίτρα. Ακού, μόλις κλείσεις το τηλέφωνο, φκάρ την μπαταρία, γιατί και με κλειστόν το κινητό μπορούν να σε εντοπίσουν. Άκου να δεις τι θα κάνεις. Πλάκα μου κάνεις. Καθόλου. Κατηγορείται ο κολλητός μου άδικα. Δανάη, γνώρισες τον Παύλο. Φαίνεται ο Παύλος ικανός να στήσει ολόκληρη την απαγωγή. Δεν ξέρω. Όχι, ξέρεις. Είσαι έξυπνη, Δανάη. Μπορείς να έχεις άποψη για όλα. Ερώτησα σε κάτι και περιμένω να απαντήσεις. Όχι. Είναι καλό παιδί. Και είμαι σίγουρη. Το πιστεύω, δεν το λέω για να σκόνω το χατερί. Εγώ πώς μπορώ να βοηθήσω, τι μπορώ να κάνω. Θέλω να μιλήσεις του θείου σου. Θέλω να χρησιμοποιήσεις την αδυναμία που σου έχεις να κάνεις ό,τι μπορείς. Δανάη. Μια μέρα ανεφέρω στην τηλεόραση έναν καθηγητή ποινικού δικαίου και ξέρεις τι λένε. Ότι καλύτερα 10 ένοχοι έξω από τη φυλακή παρά ένας αθώος μέσα. Γεια. Yeah. Τι έγινε, γιατί ήρθες? Θέλω να μάθω αν έχεις κανένα νέο από τον Παύλο. Όχι. Θέλεις να πάμε μια βόλτα? Γιατί? Έτσι, για να... να πάρουμε λίγο καθαρό αέρα. Εντάξει.